Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο 22χρονος Κωνσταντίνος Καρίνος είναι ένα ακόμη θύμα της ασφάλτου. Το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκει ο άτυχος νεαρός σημειώθηκε στο Ρίο τη Δευτέρα και σήμερα το πρωί εξέπνευσε. Ο τραγικός πατέρας του, όταν έφτασε στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, όπου είχε μεταφερθεί αρχικός, ενημερώθηκε από τους αρμοδίους πως το παιδί του βρίσκεται πλέον στο νοσοκομείο του Ρίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ίδιος έφτασε στα επίγοντα του Ρίου και άρχισε να φωνάζει το όνομα του παιδιού του σε μια προσπάθεια να τον εντοπίσει. Μία από τις νοσοκόμες, ωστόσο, προσπάθησε να τον ηρεμήσει και του ανακοίνωσε πως θα πρέπει να κατευθυνθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Τώρα όμως τα ξημερώματα στα Βραχνέικα. Θρασιτατιλιστές βασάνισαν άγρια ζευγάρι ηλικιωμένων για να τους αποσπάσουν χρήματα. Χτύπησαν και τους δύο και τους έστειλαν στο νοσοκομείο. Οι ληστές μπήκαν από το πίσω μέρος του σπιτιού αφού παραβίασαν τις γρίλες στο σπίτι στα Βραχνέικα, όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο άνδρας 85 ετών και η γυναίκα 73. Ο άνδρας άκουσε το θόρυβο και σηκώθηκε. Βρέθηκε μπροστά στους αδίσταχτους κακοποιούς, οι οποίοι τον χτύπησαν βάναυσα. Στη συνέχεια επιτέθηκαν και στη σύζυγό του, η οποία όταν έφυγαν κατάφερε να ειδοποιήσει την αδελφή της που μένει στην περιοχή για το τι είχε συμβεί. Νέο σοκ στην Πάτρα από τον ξαφνικό θάνατο του πατρινού πολιτικού μηχανικού Στάθη Δημόπουλου, ο οποίος έφυγε προδομένος από την καρδιά του ενώ βρισκόταν διακοπές με την οικογένειά του στον Έλατο Παρνασσού. Προφυλακίστηκε ο 17χρονος Ρουμάνος που σκότωσε με βαριοπούλα στο Αίγιο τον 31χρονο Αφγανό. Όπως υποστήριξε στην απολογία του 17χρονος, διέπραξε την δολοφονία υπό την επίρρεια μέθης, ενώ επέμεινε στο κίνητρό του ότι ήταν οι οικονομικές διαφορές με το θύμα, καθώς του είχε δανείσει 1.500 ευρώ, τα οποία δεν του τα επέστρεφε. Χθες το απόγευμα στις 7 παρα 20 από αγνώστους ράστες έγινε παραβίαση της εισόδου των γραφείων του Ταμείου του Δήμου της Πάτρας. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και επιλήφθηκε το συμβάντος. Διαπιστώθηκε ότι οι άγνωστοι πρόλαβαν και αφαίρεσαν από το εσωτερικό των γραφείων μια καινούργια μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Άγνωστο παραμένει για ποιο λόγο αλλά και γιατί δεν πήραν και άλλα αντικείμενα. Θύμα μιας ακόμη διαδικτυακής απάτης έπεσε 24χρονος από το Μεσολόγγιο. Ο νεαρός εντόπισε σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Αγγελία που είχε αναρτήσει 23χρονος, σύμφωνα με την οποία πολλούσε μεταχειρισμένες ζάντες ελαστικών. Το θύμα συμφώνησε να αγοράσει τις ζάντες και τότε ο δήθεν πολιτής του ζήτησε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή τους. Ο 24χρονος τα κατέβαλε, ωστόσο εδώ και 2 μήνες περιμένει μάταια να παραλάβει αυτά που αγόρασε. Στο στόχαστρο της εφορίας με τη συνδρομή των λογαριασμών ρεύματος μπαίνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν ακίνητα και είτε δηλώνουν ότι είναι κενά είτε εμφανίζουν λιγότερες ημέρες ή μήνες από αυτούς που τα εκμισθώνουν. Τεράστια ήταν η μείωση στις μετακινήσεις που έκαναν με τα οχήματά τους οι Έλληνες στις εθνικές οδούς κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Τα επίσημα στοιχεία για την Πατρών Αθηνών δείχνουν ότι τα χρόνια 2009-2015 υπήρξε πολύ μεγάλη μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων της τάξης του 42%. Και αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Μια παραλία που πραγματικά μοιάζει με μια μικρή πισίνα, ένα καλά κρυμμένο μυστικό που το ξέρουν οι ντόπιοι, βρίσκεται κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών, στο ύψος του διακοπτού Αιγείου. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Light Tea. Περισσότερο εκχύλισμα τσαγιού. Περισσότερο σχημός φρούτων. Ελάχιστες θερμίδες. Για δροσιά και ευεξία. Σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Lux Plus Light Tea. Η Lux πλευρά του τσαγιού. Αν μας δώσετε 1 λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.
Λουξάρωνα.